Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων μετά την πολύωρη απολογία της στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύνδεση με τον Άρη Κουτσιούκη. Άρη, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχει χάσει τα δυο του κοριτσάκια σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έτσι είναι, Μίνα, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, να θυμίσω ότι κατηγορείται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών αλλά και για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και μέχρι σήμερα παραμένει στη θέση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πολύωρη απολογία της ισχυρίστηκε ότι ως πρόεδρος της ΡΑΣ δεν είχε αρμοδιότητα την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως είπες και εσύ, την υποχρεωτική διαμονή στην οικία της και την υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά το μήνα. Αυτό λοιπόν φαίνεται πως προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του κυρίου Νίκου Πλακιά, πατέρα των διδήμων κοριτσιών που είναι δύο από τα 57 θύματα, ο οποίος μάλιστα μεταξύ άλλων έγραψε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα: «Ντροπή, είχα μια ελπίδα στην ελληνική δικαιοσύνη, από σήμερα καμία, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του». Να πω πως η πρόεδρος της ΡΑΣ είναι μία από τους 41 συνολικά κατηγορούμενους για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και 7 που κατηγορούνται για πράξεις που έγιναν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, όπως τις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος. Ανάμεσα τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αλλά και ανώτατη αξιωματική αστυνομίας και πυροσβεστικής, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν, να απολογηθούν, με συγχωρείτε, στον ανακριτή μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Κλείνοντας να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται και η άσκηση νέων ποινικών διώξεων σχετικά με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, Μίνα. Άρη Κουτσιούκη, σε ευχαριστούμε πολύ.